Είσαι έτοιμος για την πρώτη μέρα στο σχολείο? Ναι. Είσαι ενθουσιασμένος? Ναι. Σ' αρέσει το σχολείο? Ναι. Καλημερούδια! Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα πολύ καλά και να έχετε μια τέλεια εβδομάδα. Καλή σχολική χρονιά, εύχομαι και από εδώ. Σήμερα ήταν ο αγιασμός του σχολείου μας. Πήγαμε, είδαμε έτσι λίγο και το χώρο. Είχαμε ξαναπεράσει βέβαια από το σχολείο μας, είχαμε ξαναπάει, αλλά τώρα το είδαμε έτσι και λίγο καλύτερα. Περίεργα νιώθω να σας πω την αλήθεια και για την ανάρξη του σχολείου και για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, που πραγματικά δεν έχω λόγια. Νιώθω ότι ειλικρινά είμαστε στο έλεος του Θεού. Τέλος πάντων, είμαι τώρα, ας αλλάξω λίγο και θα σας βρω τη διάθεσή μου. Είμαστε στο πάρκινγκ του Avenue και έχω έρθει γιατί θέλω να αγοράσω πράγματα για το ταπεράκι του σχολείου. Θέλουμε και ένα-δύο πράγματα εννοείται για το σπίτι, για το ψυγείο μας, αλλά ήθελα περισσότερο έτσι πράγματα για το σχολείο, για το τι θα το βάζω στο ταπεράκι, και λέω να σας πάρω μαζί για να σας δείξω και όλες να σας δώσω ιδέες. Οπότε είπα αυτό το βίντεο να είναι αυτό. Η αρχή του σχολείου, εντάξει, δεν πήρα την κάμερα μαζί, δεν ήθελα, με κοιτάγανε οι γονείς, θα λέγανε τι κάνει αυτή εδώ με την κάμερά της. Αλλά θα σας βάλω εδώ, βγάλαμε μια φωτογραφία έτσι οικογενειακή στο προάβλιο του σχολείου. Μας έβγαλε μια φίλη μου που πηγαίνουν τα παιδιά μας στο ίδιο σχολείο, αλλά δεν ξέρω ακόμα αν θα είναι στην ίδια τάξη, θα το μάθουμε αυτό. Αυτά. Πάμε να ψωνίσω και να σας δείξω εννοείται και τι πήρα, για να σας δώσω ιδέες και θα μου δώσετε εννοείται και εσείς από κάτω ιδέες, έτσι δεν δίνω μόνο εγώ. Εν τω μεταξύ, σε ένα από τα προηγούμενα σας έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι στο Σκλαβενίτ στο Avenue, γιατί είναι ωραίο, άνετο κτλ. Και ένα διάστημα σας παραπονιόμουν και σας έλεγα ότι πλέον δεν βρίσκω να παρκάρω. Και μια κοπέλα, εν τω μεταξύ έρχομαι χρόνια σε αυτό το σούπερ μάρκετ, μου είχε γράψει και μου λέει: Μαρινέλη, υπάρχει και τρίτο υπόγειο πάρκινγκ. Και κατέβηκα σήμερα πρώτη φορά γιατί πάνω δεν βρίσκει τίποτα. Και είναι πραγματικά άδειο, άνετο και τέλειο. Να είναι καλά, δεν θυμάμαι ποια κοπέλα μου το είπε, να είναι καλά. Να είναι κολλά η κοπέλα, αμέσως. Και ξανακατεβαίνω, γιατί όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Ξέχασα το κινητό μου να σταμάξει. Τις τελευταίες μέρες το κάνω συνέχεια, δεν ξέρω γιατί. Έχει τώρα κάνα μήνα που κάθε φορά που βγαίνω από το αμάξι έχω ρίξει το κινητό μέσα. Εντάξει, τώρα για να πούμε και την αλήθεια, ωραίο άνετο το τρίτο πάρκινγκ κάτω, αλλά είναι τόσο άνετο που είναι φοβιστικά. Εγώ τώρα λίγο τρόμαξα, δεν μ' άρεσε. Θέλω να πάρω ένα φρόλο τώρα, αλλά δεν ξέρω ποιο. Θα πάρω το ρεν έτσι πρόχειρα, γιατί δεν έχω τίποτα, αλλά θέλω να μου προτείνετε έτσι κανένα φρόλουτρο. Δεν έχω κατασταλάξει κάτι, θέλω κάτι να είναι και ενυδατικό. Μας είπαν να πάρουμε και μωρομάντιλα, αλλά βλέπω αυτές τις συσκευασίες, αλλά ψάχνω, νομίζω υπάρχουν και μικρότερες ρε παιδιά, δεν υπάρχουν και σαν... Α, να. Αυτές. Κάτι τέτοιο θέλω. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί τα βετέξ πρέπει όλα να έχουν αυτά τα χρώματα, τα περίεργα. Δεν μ' αρέσουν. Είχα βρει ένα διάστημα της βετέξ, ένα ωραίο ήταν άσπρο με ωραία παστέλια σχεδιάκι και το σταματήσανε. Και κοίταξε εδώ χρώματα τώρα. Θα μου πεις πας καλά, είναι βετέξ, αλλά δεν ξέρω. Σήμερα είναι η μέρα του ξεχνάω πράγματα στα μάτια. Μόλις ξεχάσαμε τα κλειδιά του σπιτιού. Ανεβήκαμε, εν τω μεταξύ τα είχα αφήσει σε ένα σημείο για να φαίνονται. Για ακόμα μια φορά δεν τα είδα. Φανταστείτε το μυαλό μου που ταξιδεύει. Πάμε λίγο πρώτα να σας δείξω τα του σπιτιού και μετά θα πάμε στο σχολείο. Δύο σαλατούλες έτοιμες για αυτή την ώρα, να έχεις και ένα μπροκολάκι, γιατί η διατροφή καλά κρατεί για την ώρα. Το ρόφημα από καρύδα, δεν το λέω σιγά, αλλά καρύδα, τέλος πάντων. Πίνεται πανεύκολα, της Δέλτα μόνο μου αρέσει. Κέτσαπ, αφρακούχο νερό, τώρα κρεατάκι για να φάμε σήμερα. Πήρα αυτό εδώ τελικά, που σας έλεγα ποιο να πάρω. Ελπίζω να είναι ωραίο, μυρίζει ωραία, το μύρισα. Εδώ, τα γυναικείας φύσης, always, δεν την αλλάζω με τίποτα. Και τα άλλα γυναικείας φύσης, σε αυτά everyday, δεν τα αλλάζω με τίποτα. Βετεξάκι, πώς τα λένε αυτά, σφουγγάρια, σαπουνάκια για τα χέρια και τριντέν τσίχλες χωρίς ζάχαρη. Παίρνω αυτές εδώ πέρα που είναι με το
με τη γεύση καρπούζι. Όταν με πιάνει έτσι μια πείνα και δεν είναι η ώρα μου να φάω, τρώω μια τσίχλα και μου κόβει την όρεξη. Γι' αυτό τις περιμένω, γιατί γενικότερα δεν τις προτιμώ τις τσίχλες. Πάμε τώρα να σας δείξω ότι πήραμε για τα ταπεράκι. Τέλος πάντων, πήρα λίγο πολύ ό,τι έβρισκα και πίστευα ότι θα του αρέσει. Γιατί θα με καθοδηγήσει ο Αλέξανδρος τώρα. Αλλά πήρα να έχουμε για αυτή την εβδομάδα να είμαστε γεμάτοι. Να είμαι σίγουρη ότι θα έχω σίγουρα πράγματα να τα γεμίζω. Αρχικά του πήρα τέτοια μαντιλάκια για τα χεράκια του πριν, πριν τρώει και ντετόλ. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουν, λογικά θα έχουν και εκεί στο σχολείο. Δεν μας ζητήσανε σίγουρα ούτε μαντιλάκια, μορομάντιλα μας ζητήσανε. Χαρτομάντιλα δεν μας ζητήσανε, πολύ πιθανό θα έχει. Αλλά εγώ πήρα να το έχω στην τσάντα και χαρτομάντιλα. Πήραμε και κάποια μορομάντιλα τα οποία δεν τα πήραμε τελικά. Ανά τα μπροστά μου είναι. Πήραμε αυτές τις συσκευασίες, τις μικρές, που αυτές θα τον βολέψουν θεωρητικά, θα δείξει. Λοιπόν, και από φαγητά. Ψυχατός. Πήρα αυτά εδώ πέρα που είναι διάφορα έτσι κρακεράκια σαν μπισκοτάκια μικρά. Έχει διάφορα, το μόνο που δεν είχε είναι αυτά τα πράτζελ, πώς λέγονται. Που τα πήρα χωριστά. Καλά, μπάχαλο. Αυτά εδώ, πώς λέγονται, πρέτζελ. Τα πρέτζελ. Τα βρήκα όμως χωριστά. Από χρυσή ζύμη πήραμε αυτά εδώ, τα οποία είναι και τα αγαπημένα μου. Είναι τα κουρούτα τυροπιτάκια με μιτζίθρα και φέτα pop. Πάρα πολύ ωραία. Και πήραμε και λουκανοπιτάκια. Να το βάζω κάποια μέρα λουκάνικο, κάποια μέρα τυρί. Ντοματίνι, το οποίο είναι σε έλλειψη. Ένα τελευταίο βρήκα και αυτό ευτυχώς ήταν σε καλή κατάσταση. Πήραμε αυτά τα μπισκοτάκια τα 2000 που τρώγαμε κι εμείς μικροί. Θα τα θυμάστε σίγουρα. Για να του βάζω έτσι και λίγα σαν λιχουδιές. Και πήρα από αυτή εδώ πέρα την εταιρεία, την Τσανός μάλλον, να δοκιμάσουμε τα κουλουράκια με καρότο, τα κουλουράκια με μαύρη σοκολάτα και τα κουλουράκια, τα μισοκούλουρα. Αυτά εδώ να δοκιμάσω, να δω λίγο τι του αρέσει, τι αδειάζει, για να έχω και ένα μπούσουλα για το πώς θα πάει η χρονιά τέλος πάντων. Πήρα βούτυρο για το τοστάκι μας. Πήρα και αυτά εδώ πέρα τα που είναι σαν κριτσινάκια, τα οποία είναι με φέτα pop και με γεύση ντομάτα και κρεμμύδι. Πήραμε σταφιδούλες. Πήραμε ριζογκοφρέτες με γεύση πίτσα. Κεφαλοτήρι, εντάξει, τυράκι για το τόστ. Κεφαλοτήρι για να του κόβω ντοματίνι, αγκουράκι και τυράκι. Αμαρέτη. Ανάλογα την ημέρα, θα του βάζω και μια λιχουδιά. Τώρα, ανάλογα την ημέρα, μία φορά θα είναι τύπου αμαρέτη, μία φορά θα είναι κουρασανάκι. Μαζί με το βασικό γεύμα, δηλαδή να έχετε κάτι έτσι γύρω. Μπισκοτάκια Μιράντα, τα οποία εντάξει, μόνο που τα μυρίζετε, για να τα χάσω όλα. Και πήρα, αυτά τα έχω δείξει καλά, ναι. Για το τέλος, σας άφησα αυτά εδώ που είναι από στεργίου και είναι κουρασανάκια βουτύρου, για να τα γεμίζω όπως θέλω. Είτε να βάζουμε γαλοπούλα και τυράκι, είτε να το βάζω λίγο μερέντα, είτε μαρμελάδα, θα δω, τέλος πάντων. Αυτά πήραμε για αρχή, δεν ξέρω τώρα πώς και τι, θα το δω και στην πράξη σιγά σιγά αυτό. Αύριο το πρωί θα φτιάξω και το πρώτο μας ταπεράκι, γιατί σήμερα δεν χρειάστηκε, ήταν μόνο αγιασμός και φύγαμε. Αύριο θα έχουμε και το πρώτο μας ταπεράκι. Με αγχώνει λίγο να δω πώς θα το καταφέρω και πώς θα γυρίσει βασικά το ταπεράκι, γιατί ο Αλέξανδρος δεν τρώει πρωί. Δεν είναι πρωινός τύπος το φαγητό και λίγο αυτό με αγχώνει. Και βλέπω ότι το έχουν αρκετά παιδάκια, γιατί και της αδερφής μου, μόνο από τα νύψια μου, τα 5 νύψια που έχω, το ένα τρώει πρωί. Τα υπόλοιπα δεν τρώνε, θέλουν να περάσει η ώρα και έτσι είναι και ο Αλέξανδρος. Αυτά. Πάμε να τα βάλω στη θέση τους τώρα. Πρέπει να βάλω και ολόκληρο ντουλάπι για τα φαγητά του Αλέξανδρου μόνο τώρα. Πρέπει να φτιάξω ένα ράφι. Πού θα είναι αυτό το ράφι τώρα. Ξέχασα να σας πω και τα φρουτάκια. Πήραμε και φρουτάκια. Δοκιμαστικά, αλλά θέλω να μου πείτε, γράψτε μου από κάτω τι δεν μαυρίζει. Δεν θα του βάλω σίγουρα σταφύλι, δεν υπάρχει περίπτωση σταφύλι. Αλλά πείτε μου, νομίζω ότι το απαγορεύουν και στο σχολείο μας το σταφύλι. Έτσι έχω την εντύπωση που μου έχει πει μια φίλη μου που πήγαινε πέρσι, ότι τους έχουν πει όχι σταφύλι και όχι συσκευασμένα προϊόντα να είναι ο χυμός ή η σοκοφρέτα να φαίνεται η συσκευασία. Αλλά πείτε μου λίγο τι φρουτάκια βάζετε εσείς που δεν μαυρίζουν, γιατί μπανάνα δεν μπορείς να βάλεις, μήλο δεν μπορείς να βάλεις. Αχλάδι δεν μπορείς να βάλεις. Τι μπορείς να βάλεις. Εγώ πήρα τώρα. Ναι. Τι. Το σχολείο. Για το σχολείο είναι, ναι. Πήρα νεκταρίνια τώρα που θεωρητικά θα αντέξουν. Αλλά πείτε μου τι άλλο θα μπορούσε.
Προσπαθώ τώρα να βρω τρόπο έτσι ώστε να μπορώ να τα βλέπω τα φαγητά του σχολείου όλα. Γιατί τώρα όσο ξεκαθάρισα το ντουλάπι που έβγαλα όλα τα τρόφιμα για να τα βάλω με μια σειρά, αλλά δεν γίνεται να μπορώ με μια σειρά για να τα βλέπω όλα. Βρήκα δύο λιγμένα μπισκότα και τσατίστηκα. Δεν θέλω να λίγουνε. Πήρα τώρα αυτό το καλάθι το οποίο το είχα και δεν το χρειαζόμουν. Και λέω τα του σχολείου, αν φοράνε, να τα βάλω εδώ μέσα για να μπορώ να έχω ένα καλάθι να το τραβάω έξω και να τα βλέπω όλα όσα έχω. Γιατί μέσα εδώ, ας πούμε, να έχουμε τα δημητριακά, έχουμε τις μπάρες, έχουμε έτσι κάποια γλυκίσματα για τον Αλέξανδρο, χυμούς πάνω και τέτοια. Και θέλω λίγο να μπορώ να τα βλέπω. Αυτό είναι ο καημός μου. Να μπορώ να τα βλέπω, να μην λήξει τίποτα. Οπότε θα τα βάλω σε καλάθι. Να δούμε τώρα αν θα χωρέσει σε αυτό το καλάθι, το συγκεκριμένο. Αν θα χωρέσουν όλα. Εντάξει, θα βάλω το ψωμί του τόστ σίγουρα. Αυτά εδώ μόνο δεν χωρέσαν, αλλά οκ. Okay. Και λέω να τα βάλω εδώ κάτω τελικά, που εδώ έχω και αυτό εδώ το καλάθι, με διάφορα πράγματα που θα του στολίζω το ταπεράκι του. Καταλάβατε, γιατί θα έχουμε και τέτοια πράγματα. Οπότε θα τα βάλω στο κάτω το ντουλάπι, όχι εδώ, θα τα βάλω στο κάτω για να τα έχω μαζί, να τα τραβάω όλα έξω αυτά. Να έχω αυτά τα δύο καλάθια και να ξέρω ότι αυτά τα δύο καλάθια είναι τα του σχολείου. Αυτό θα κάνω. Νομίζω καταστάλαξα. Απλά πρέπει να μπουν πιο μέσα αυτά. Α, δεν έχω κατασταλάξει τώρα. Και τελικά... εδώ μπήκαν και τα του Αλέξανδρου, τα φαγητά για τα ταπεράκια. Εδώ πέρα που έχουμε όλα αυτά τα γλυκίσματα που σας έχω πει που τα έχουμε βάλει εδώ. Τα βάλα εδώ, απλά κράτησα πάνω-πάνω κάποια ταπεράκια τα οποία χρησιμοποιώ πιο συχνά και τα άλλα τα ταπεράκια τα άκρυψα σε ντουλάπια τα οποία δεν έχουν μέσα πράγματα και τα έχωσα και βαθιά για να μην χάνω τον χώρο μπροστά-μπροστά. Οπότε εγώ το μόνο που θα κάνω κάθε πρωί είναι να κατεβάζω αυτό και αυτό το καλάθι και απλά έχω αφήσει εδώ πέρα έτσι τα πιο βασικά. Και νομίζω ότι θα είμαι okay, θα τα βρίσκω εύκολα και πιστεύω θα με βολέψει, θα το δούμε και στην πράξη, αλλά μέχρι στιγμής μια χαρά πήγε. Έβαλα και λίγο τάξη εδώ, που γινόταν χαμός, είχαν λίγο πραγματικά γίνει ένα μπάχαλο. Ξεκινάμε. Είναι η επόμενη μέρα, sorry γι' αυτό, εντάξει, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου σχεδόν. Το άγχος μου έχει βαρέσει κόκκινο. Έχω πάρα πολύ άγχος για το πώς θα τα πάει το παιδί στο σχολείο. Πιο πολύ από τον ίδιο. Και προσπαθώ να μην του το μεταφέρω. Προσπαθώ να του δείχνω ότι όλα είναι τέλεια και θα περάσει τέλεια. Τέλος πάντων, νομίζω ότι από αύριο θα είμαι καλύτερα. Δηλαδή, με το που γύρισε από το σχολείο και μου πει όλα καλά. Νομίζω ότι και η δασκάλα μου πει όλα καλά. Ότι θα είναι. Τα έχω στήσει από χθες. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το πρώτο μας ταπεράκι. Ο Θεός βοηθός. Είμαστε έτοιμοι. Το πρώτο ταπεράκι του Αλέξανδρου είναι έτοιμο. Ο Αλέξανδρος ξύπνησε κιόλας, δεν αντέχει. Άμα καταλάβει ότι κάποιος άλλος έχει σηκωθεί, πετάγεται. Λοιπόν, φτιάξαμε το τρενάκι. Εδώ μπουκίτσες από το τόστ που... Τι εγώ? Μαμά. Ναι. Του έχω βάλει... Για να σου φτιάξω το φαγητό. Δεν είσαι μόνος σου, είναι η μαμά μέσα.
Εδώ το τρενάκι το έχω σχεδιάσει με βρώσιμους μαρκαδόρους. Του έχω βάλει εδώ και τη σαλατούλα που του αρέσει πάρα πολύ, μια εκπληξούλα. Και ο Θεός βοηθός τώρα τι θα γίνει. Αν τα φάει όλα αυτά το παιδί μου θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά, γιατί γενικότερα δεν τρώει ποσότητες. Άντε να δούμε πώς θα γυρίσει, για να αρχίσω και εγώ να έχω ένα μπούσουλα πάνω κάτω τι τρώει, αν θέλει περισσότερα, λιγότερα. Θα το δούμε σιγά σιγά αυτό τώρα. Ελπίζω να είναι αρκετό. Τώρα αν γυρίσει άδειο θα χαρώ κιόλας να σας πω. Δηλαδή θα είναι θαύμα. Θα δείξει. Έτοιμη και η τσάντα μας που θα πάει πρώτη μέρα στο σχολείο. Το παγουρίνο μας απ' έξω. Μέσα έχω βάλει τα απαραίτητα που μας ζητήσανε. Μια αλαξιά ρούχα, μωρομάντιλα, μαντιλάκια για τα χέρια. Εγώ του βάλω μαντιλάκια για τα χέρια, δεν μας το ζητήσανε τέλος πάντων. Πετσετάκι, χαρτομάντιλα. Και θα μπει και το... πώς το λένε, το ταπεράκι, το οποίο το έχω τώρα στην τσάντα. Και δείτε τι όμορφη τσάντα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία η τσαντούλα του που έχει τόσους ήρωες πάνω. Τι σε γαργαλάει? Τι σε γαργαλάει? Τι με καντεντίνο έτσι? Ξέρω εγώ κάτι που σε γαργαλάει. Το χέρι της μαμά σε γαργαλάει. Με επιτυχία μπορώ να πω τελείωσε η πρώτη μέρα στο σχολείο. Πάρα πολύ καλά πήγαμε. Αφού πήγε η ώρα μία και δεν με πήρανε τηλέφωνο, είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό από μόνο του. Το ταπεράκι μας γύρισε μέτρια. Γύρισε όπως δεν το περίμενα. Είχε φάει μόνο το τοστ και τη σαλατούλα. Τα υπόλοιπα, τα γλυκίσματα, τα κρακεράκια και τα σοκοφρέτες δεν τις είχε αγγίξει. Τις φάγαμε τώρα που γύρισαμε σπίτι, Και αύριο μου ζήτησε κάτι διαφορετικό από τοστ. Δεν θέλουμε τοστ αύριο. Θα βάλουμε τυροπιτάκι αύριο. Θέλεις τυροπιτάκι να φτιάξουμε? Ναι. Ναι. Καλά πήγε σε γενικές γραμμές, ακόμα είναι λίγο και οι δασκάλες έτσι αγχωμένες, οπότε είναι λίγο μέχρι να μας δούνε, να μας γνωρίσουν και εμάς να μας μάθουν. Είναι εντάξει, τώρα περίεργες οι στιγμές και για εκείνες δεν το συζητώ. Και αυτά που λέτε, πάρα πολύ καλά πήγε. Θα το κλείσω αυτό το βίντεο εδώ. Ήταν ένα μαμαδό πρώτη ημέρα στο σχολείο, ταπερό κατάσταση, ένα περίεργο βίντεο. Είπα να σας κάνω έτσι μόνο θέμα σχολείου. Γιατί έχω αρκετές μαμάδες εδώ. Πείτε μου κι εσείς πώς πήγαν η πρώτη μέρα στο σχολείο των παιδιών σας, βασικά όλη εβδομάδα για εσάς, γιατί θα έχει περάσει μια εβδομάδα όταν θα ανέβει το βίντεο, οπότε πείτε μου πώς πήγε η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο. Και εννοείται θα σας λέω έτσι και διάφορα πράγματα στα επόμενα βλογκάκια. Αυτά. Ελπίζω να σας κράτησα πολύ ωραία παρέα και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Φιλιά!